Και πάντοτε αισθανόμαστε το δέος αυτό που πρέπει να αισθάνεται κάποιος ο οποίος μιλάει για θέματα του Ευαγγελίου, για θέματα του Λόγου του Θεού. Γιατί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, κάπου σε ένα σημείο, λέει ότι ποιος είσαι εσύ, ο οποίος ανάλαβες να διδάσκεις το Λόγο μου και να λες τα ρήματά μου, δηλαδή τα πράγματα τα δικά μου. Με αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Θεός δεν θέλει να μιλάμε για το Λόγο Του, αλλά θέλει να μιλάμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αισθανόμαστε αυτό το δέος που περνάει τον άνθρωπο όταν ξέρει ότι αυτά τα πράγματα που λέει δεν είναι πράγματα συνηθισμένα, αγοραία, αυτά που ακούμε κάθε μέρα, αλλά είναι πράγματα υψηλά, είναι γνώση αιώνων της ανθρωπότητας, είναι πράγματα τα οποία εμπιστεύτηκε ο Θεός στους εκλεκτούς του ανθρώπους, διότι υπάρχουν και οι εκλεκτοί του Θεού. Όπως μας λέει ο Ιωάννης σε ένα σημείο, ο Θεός γέννησε αυτούς οι οποίοι καταλαβαίνουν τα λόγια του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος είπε στους Φαρισαίους, δεν με καταλαβαίνετε και δεν αντιλαμβάνεστε την έννοια των λόγων μου, ακριβώς διότι δεν έχετε το πνεύμα του Πατρός μου. Δεν είσαστε δηλαδή διαλεγμένοι από τον Πατέρα μου, μέγα μυστήριο αυτό, για να είσαστε παιδιά του Θεού. Είσαστε τέκνα διαβόλου. Όπως λοιπόν υπάρχουν τα παιδιά, τα τέκνα του Θεού, τα οποία πνευματικώς γεννώνται από τον ίδιο το Θεό και ο ίδιος ο Θεός τους δίνει την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τα λόγια του Ευαγγελίου και να τα εστερνίζονται και να τα πράττουν, διότι όπως είπαμε, εάν γνωρίζεις το Ευαγγέλιο και δεν το πράττεις, τότε ήταν καλύτερα να μην το γνώριζες. Διότι τότε είναι σαν να περιπέζουμε το Θεό, σαν να λέμε θέλουμε να μάθουμε τι λέει ο Θεός, αλλά εκεί με πείσμα να μην κάνουμε τίποτα από αυτά που λέει ο Θεός. Καταλαβαίνετε ότι εκεί η τιμωρία είναι μεγαλύτερη. Ο γνους και μη ποιήσας, εκείνος ο οποίος γνωρίζει και δεν πράττει. Αντιθέτως, εκείνος που δεν γνωρίζει, όχι επειδή θέλει να μην γνωρίζει, γιατί και αυτό είναι κολάσιμο, το να έχουμε την ικανότητα να διαβάσουμε και να εμβαθύνουμε στο Λόγο του Θεού και να μην θελήσουμε να το κάνουμε. Διότι ο Χριστός θα έρθει, αγαπητοί φίλοι, και θα μας πει, αφού ήξερες γράμματα, αφού είχες ένα πτυχίο, αφού είχες μια θητεία στα σχολιά και στα γράμματα του διδασκάλου σου, γιατί στο τέλος αρνήθηκες να διαβάσεις το Ευαγγέλιο μου, την καλή αγγελία που δίνω στους ανθρώπους. Ένα λοιπόν είναι το γεγονός ότι όταν μιλάμε για αυτά, θα πρέπει να πλένουμε το στόμα μας και θα πρέπει να αισθανόμαστε το δέος αυτό που διακατέχει κάθε άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με ένα πράγμα πάρα πολύ υψηλό, με ένα πράγμα το οποίο τον υπερβαίνει. Είναι φωτιά, είναι υψηλή τάση ο Λόγος του Θεού και το παραμικρό μπορεί να μας κάψει, να ακουμπήσουμε δηλαδή και να πάθουμε θανατηφόρο ηλεκτροπληξία. Έτσι με αυτό το νου, με αυτή την προοπτική και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να προσεγγίζουμε κάθε τι το οποίο ο Θεός μας έχει αναθέσει, αν το πάρουμε σαν ανάθεση έργου ή με εκείνο το οποίο εμείς από μια κρυφή έστω έφεση ασχολούμεθα για τα θέματα τα μεγάλα αυτά όπως είπαμε του Ευαγγελίου. Σήμερα θα κάνουμε μια εισαγωγή για το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως, το θέμα αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη ανάλυση και εμπειρία μεγάλη από έμπειρο μιλητή, από έμπειρο έτσι άνθρωπο, ο οποίος θα έχει εμβαθύνει και θα έχει σκεφτεί γιατί και πώς τα της Παλαιάς Διαθήκης, ότι όπως ξέρουμε υπάρχουν πάρα πολλοί αρνητές σήμερα της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ένα κίνημα, ας το πούμε έτσι, στην ελληνική κοινωνία, το οποίο ανέρχεται και παρασύρει πάρα πολύ σε αυτό το κύμα. Ναι, βρίσκουν τα επιχειρηματά του σωστά, πράγματι καλά το λέει. Γιατί ο Θεός είναι τιμωρός? Τι Θεός αγάπης είναι εκείνος? Μήπως οι Εβραίοι μας κοροϊδέψανε? Μήπως ο Μωυσής ήταν ένας αδίστακτος άνθρωπος, φύλαρχος κλπ? Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Και εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε πάντα είναι ότι ο Θεός φέρνει τη γνώση στην ανθρωπότητα ανάλογα με το πόσο όρημη είναι η ανθρωπότητα για να δεχθεί αυτή τη γνώση. Οι άνθρωποι της εποχής του Μωυσή δεν μπορούσαν να καταλάβουν το νόμο της αγάπης τόσο, αλλά μπορούσαν να καταλάβουν το νόμο της ανταποδόσεως, δηλαδή εάν μου κάνεις κάτι θα σου κάνω το ίδιο, γι' αυτό μου κάνεις τίποτα.
οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντο αντί οδόντος. Ήταν ο παλιός νόμος του Μωυσή. Θα επανέλθουμε βέβαια στο θέμα. Να πούμε όμως δύο πράγματα για εκείνο που μας έγραψε κάποιος φίλος. Ότι λέει το 70% των νεοελλήνων έχει πέσει θύμα της αριστερής διανόησης της θολοκουλτούρας, λέει, και σήμερα πρέπει όλα τα θέματα αυτά να τεθούν επιτάπητος για να αναθεωρήσουμε πολλά. Μουσική και τραγούδια θολοκουλτούρας, Μητσιάς Ταλάρας, υπό την καθοδήγηση του Θεοδωράκη, αριστερά τραγούδια, ας πούμε, λέει. Στο άλλο σκέλος της θολοκουλτούρας είναι η εμπορευματοποίηση της καψούρας με εκφραστές, καλά, τέλος πάντων, κάποιους καλλιτέχνες. Θα υπάρξουν μερικές εξαιρέσεις ασφαλώς από τα φαινόμενα της θολοκουλτούρας και της αριστερής διανόησης, γιατί χρωμάτισαν βαθιά τους εκφραστές. Μάλιστα. Είναι μια σωστή επισήμανση που κάνει κάποιος φίλος, με τη μόνη διαφορά ότι αυτό το θέμα δεν λέγεται με δύο λόγια, αλλά χρειάζονται πολλές διευκρινήσεις. Και κάτι άλλο ακόμα, το οποίο έχει αξία από αυτά που πήραμε, δεν ξέρω αν θα το βρω, το έχω σημειώσει στο τετράδιο μου. Θα το πω εγώ περιληπτικά. Διότι ό,τι σωστό υπάρχει και ό,τι σωστό μας στέλνουν, πρέπει να το αναφέρουμε. Έχουμε την υποχρέωση να το αναφέρουμε και στους άλλους αδερφούς, στον Χριστό, ενεχριστό αδερφούς και στους αγαπητούς φίλους, παρακολουθούν την εκπομπή, φίλους και φίλες που παρακολουθούν την εκπομπή μας. Μας είπε λοιπόν ένας κάποιος ότι το σακάκι, λέει, του Michael Jackson, ένα πέτσινο μπουφάν, πουλήθηκε στην αστρονομική τιμή των 180 εκατομμυρίων στη Γερμανία, σε μια δημοπρασία. Και σκεφτήκαμε το εξής, ότι ναι, πράγματι, αυτά τα ρούχα των αστέρων τα πουλάνε σε μεγάλες αστρονομικές τιμές διάφοροι οίκοι δημοπρασία στο εξωτερικό κλπ. Είναι ένα φαινόμενο προσωπολατρίας, θα το πούμε, εκφυλισμού των κοινωνιών, ένα φαινόμενο, να λέγαμε έτσι, ειδωλολατρίας. Ειδωλοποιούν έναν άνθρωπο και ακολουθούν πίσω από αυτόν, λες και αυτός είναι και κανένας άλλος, και ό,τι κάνει αυτός είναι καλό και σπουδαίο και πρέπει να το μιμηθούμε. Λοιπόν, η ερώτηση όμως είναι η εξής. Γιατί αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν αυτά τα ρούχα σε πανάκριβες τιμές, επειδή είναι ακριβώς τα ρούχα που φορούσε ένα ειδωλό τους, όπως κατά καιρούς τα πράγματα των αστέρων του Elvis Presley, των αστέρων του Hollywood, της Marilyn Monroe και όλο αυτό. Λοιπόν, γιατί μόνο αυτοί να αισθάνονται αυτό το δέος απέναντι στα είδωλά τους, έτσι, που είναι και άνθρωποι, και να μην επιτρέπουν στους ανθρώπους θρησκευόμενους να έχουν τα αντικείμενα των Αγίων και ακόμα το ίδιο τους το σώμα, μέρη από το σώματό τους, μέλη από το σώματό τους, τα οστά δηλαδή, τα Άγια οστά, τα οποία έχουν αγιάσει όντως, και τα αντικείμενά τους. Υπάρχει νομίζω στην Εύβοια, εκεί που φοράμε το σκούφο, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά το έχω ακούσει, ότι φοράνε το σκούφο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτη. Και πολλοί έχουν απαλλαχθεί από χρόνους πονοκέφαλους και όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτά είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Ας πάψουν λοιπόν να κατηγορούν εκείνοι που ειδωλοποιούν τους ανθρώπους, τους κοινούς ανθρώπους, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αξία για να μιμηθούν, λέγοντας ότι εμείς είμαστε ειδωλολάτρες όταν προσκυνάμε εικόνες ή όταν φυλάμε τα οστά των διαφόρων Αγίων, τα λείψανα δηλαδή, όπως λέμε, των διαφόρων Αγίων της πίστεώς μας, τους οποίους στο κάτω-κάτω ο Θεός τους εχαρίτωσε. Δηλαδή μυροβλίζουν τα οστά αυτά και δεν πιστεύω να μυροβλίζουν τα μπουφάν του καλλιτέχνη αυτόν, ο οποίος είναι και κάπως, έχει μια ιδιόρυθμη έτσι κατάσταση, είναι ο άνθρωπος, παραλογίζεται ας πούμε, ο Μάικλ Τζάκσον και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι ζουν σε μια κατάσταση τρέλας και ασυδοσίας. Αυτό λοιπόν ήταν ωραία επισήμανση και την κάναμε. Και ας περάσουμε τώρα σε δύο ακόμα ερωτήσεις και να περάσουμε στην εισαγωγή της Παλαιάς Διαθήκης, για την οποία θα το συζητήσουμε. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και πολλοί θα ενδιαφερθούν και πολλοί θα μας στείλουν ίσως στις εκπομπές μας και στο ραδιόφωνο να μας στείλουν ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Επιτρέπει το Ευαγγέλιο τις προγαμιαίες σχέσεις? Αυτή η ερώτηση έχει γίνει πάρα πολλές φορές και πολύ συχνά από τους φίλους των εκπομπών. Κατηγορηματικά, το Ευαγγέλιο όχι, δεν επιτρέπει τις σχέσεις. Αφού ο ίδιος ο Χριστός λέει στους μαθητές του, μόνο και να κοιτάξεις ξένη γυναίκα με μάτι πονηρό, έχεις ήδη μοιχεύσει μέσα στην καρδιά σου. Είναι αυστηρό λοιπόν το Ευαγγέλιο στις σχέσεις αυτές, διότι εάν
αφήσουμε τους ανθρώπους έτσι, σε αυτόν τον τρόπο, δεν ούτε πρόκειται να πολλαπλασιαστεί το είδος των ανθρώπων με τις αγορές, ας πούμε, έτσι, ερωτικές σχέσεις, αλλά πρέπει ο άνθρωπος συνειδητά και σοβαρά, σαν πρόσωπο το οποίο έχει υπευθυνότητα πάνω στις πράξεις του, να αναλάβει να κάνει σωστά τα βήματά του μέσα στη ζωή, δημιουργώντας όσο μπορεί λιγότερες αμαρτίες και λιγότερα σφάλματα. Η προγαμιαία σχέση λοιπόν είναι αμάρτημα. Αυστηρά το Ευαγγέλιο μας λέει ότι αν έχεις προγαμιαία σχέσεις, να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς και μετανοώντας να συγχωρεθείς και να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Θα παντρευτείς ή θα μονάσεις ή τέλος πάντων τι απ' όλα. Θα πάρουμε μια απόφαση δηλαδή όσον αφορά το θέμα αυτό του Ευαγγελίου. Αυτό βέβαια που λέμε τώρα εδώ δεν είναι δική μας αρμοδιότητα κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι οι νουθεσίες αυτές είναι, αφορούν τον πνευματικό και το πνευματικό παιδί του. Δηλαδή είναι συμβουλές οι οποίες πρέπει να δοθούν με ιδιαίτερο τρόπο στον κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική ιδιοσυγκρασία, κάτι που μπορεί να το διαγνώσει ο πνευματικός και να πει σε μερικούς αν κάνουν για να μονάσουν ή να γίνουν ιερείς ή δεν κάνουν. Υπάρχει και αυτό. Βέβαια, μιλάμε για μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν το Θεό. Δεν μιλάμε για εκείνους οι οποίοι τα ακούν αυτά και λένε τι μας λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα, κουταμάρες, ας πούμε, είναι αυτά. Δεν θα έχω εγώ σχέσεις, προγαμιές και τέτοια. Μιλάμε για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι προβληματίζονται σοβαρά πάνω σε αυτό το θέμα και θέλουν να μάθουν τι λέει ο Θεός πάνω σε αυτό το θέμα και ανοίγουν το Ευαγγέλιο, παρακολουθούν εκπομπές θρησκευτικού χαρακτήρος και τα ερωτήματα αυτά γίνονται δικά τους υπαρξιακά ερωτήματα και δεν μένουν μετέωρα και αναπάντητα, αλλά υπεύθυνα υπάρχουν τέτοιοι νέοι με μεγάλη υπευθυνότητα οι οποίοι λειτουργούν με, αυτή τη σκέψη. Μην μας κάνει λοιπόν εντύπωση ότι απασχολεί πάρα πολλούς νέους αυτό το θέμα των προγαμιών σχέσεων και η απάντηση θα δοθεί, όπως είπαμε, από τον πνευματικό του πατέρα, ο οποίος θα ξέρει και τι θα του πει, πώς θα του το πει και πώς θα ενεργήσει να αποτρέψει το χειρότερο και να πάει προς το καλύτερο. Λοιπόν, έχουμε εδώ άλλη μία ερώτηση, την οποία την απαντήσαμε. Εκτός χριστιανισμού θρησκείες, θα επανέλθουμε εδώ, είναι ένα θέμα που καίει, γιατί εμείς λέμε ότι η αποκάλυψη του Θεού έγινε μόνο δια του Ιησού Χριστού. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Οι άλλοι όλοι, οι ηγέτες θρησκειών, δεν είχαν αποκάλυψη εκ του Θεού, αλλά είχαν ένα είδος δικής τους εκτιμήσεως του τι είναι ο κόσμος. Δηλαδή τι είναι ο Θεός, τι είναι ο άνθρωπος, αν υπάρχει μεταθάνατο ζωή και όλα αυτά. Την ανάληψη του Χριστού τη γιορτάζουμε 40 μέρες μετά το Πάσχα. Τη μεταμόρφωση στις 5 Αυγούστου. Στο σημείο που αναλήφθηκε, εμφανίστηκε άγγελος, ο οποίος είπε στους μαθητές: τι κοιτάτε έτσι προς τα πάνω, μάθετε ότι έτσι όπως έφυγε, θα ξανάρθει πάλι. Μάλιστα. Αυτό είναι μια απάντηση, ίσως κάποιου φίλου, σε κάποιες ερωτήσεις που ετέθησαν εκεί. Μιλάμε για τη μεταμόρφωση και για την ανάληψη του Χριστού. 40 μέρες μετά το Πάσχα έγινε η ανάληψη του Χριστού. Μάλιστα. Ο Κύριος έμεινε 40 ημέρες, αυτό είναι γεγονός, έμεινε 40 ημέρες με τους μαθητές του, δίδαξε πάλι. Τους έδωσε εξουσία να αφήνουν αμαρτίες και αυτό είναι εκείνο το οποίο λέμε ότι όλοι οι μαθητές έχουν την εξουσία, αλλά και οι επίσκοποι και οι ιερείς, ο απλός ιερέας έχει την εξουσία να αφήνει αμαρτίες μέσω του Χριστού. Όχι μόνος του, αλλά προσευχόμενος στον Χριστό. Αυτή είναι καταξιωμένη αυτή η ιδιότητα από όλο τον κλήρο. Υπάρχουν στον υλικό κόσμο σημεία που δηλώνουν την ύπαρξη του Θεού. Υπάρχουν στον υλικό κόσμο σημεία που να δηλώνουν την ύπαρξη του Θεού. Εγώ θα έλεγα ότι όλος ο υλικός κόσμος, δίχως εξαίρεση, όλος ο υλικός κόσμος, για να απαντήσουμε στην ερώτηση αυτή, είναι μια σφραγίδα ότι ο Θεός υπάρχει και ότι ενεργεί ο Θεός για να συντηρήσει τον κόσμο. Διότι αν δεν υπήρχε ο Θεός και δεν συντηρούσε τον κόσμο, ο κόσμος αυτός θα πήγαινε ανεξέλεκτα προς μια καταστροφή πολύ σύντομη. Εάν λοιπόν δεν μπορούσαμε να συγκρατήσουμε τα στοιχεία αυτά, τις κολοσιαίες δυνάμεις που μέσα στο σύμπαν κυκλοφορούν, φτάνει να σας πω ότι υπάρχουν αστέρες οι οποίοι έχουν το σχήμα μιας μπάλας ποδοσφαίρου και ζυγίζουν όσο η γη. Είναι αδιανόητο αυτό να το καταλάβει ο άνθρωπος. Είναι αδιανόητο στην κυριολεξία.
Γιατί, διότι έχουν τόσο πυκνή ύλη, τόσο τις δυνάμεις συνοχής μέσα στο άτομο, είναι κολοσιές, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Φαντάζεστε, για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, τι συμπίεση έχει υποστεί, και αυτή η συμπίεση υπάρχει μέσα του σαν ένα ελαττήριο, που αν εκραγεί αυτό, θα δημιουργήσει φοβερά προβλήματα και σε άλλους αστέρες δίπλα, θα εκτροχιαστούν τα πάντα. Αλλά δεν εκτροχιάζονται, ούτε ένα μόριο φεύγει από τη θέση του, διότι ο Θεός συντηρεί τον κόσμο εργαζόμενος, λέει ο Κύριος. Ο πατέρας μου απάρτη εργάζεται. Μέχρι τώρα συνεχώς εργάζεται ο πατέρας μου, έτσι κάνω και εγώ, είπε ο Ιησούς Χριστός, όταν τους είπε ότι εγώ ακούω τον πατέρα μου και ό,τι λέει ο πατέρας μου, ό,τι κάνει ο πατέρας μου, κάνω και εγώ. Καμία διαφορά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι που δεν κάνει ο πατέρας μου, ούτε ο πατέρας μου κάτι που δεν κάνω εγώ. Μαζί ταυτοχρόνως έχουμε την αυτή απόφαση, γνώμη και πράξη. Αυτά γίνονται για τη θεότητα, τη τριαδική θεότητα, αυτομάτως. Λέει πως κάποτε ο Νίλς Μπορ, ένας νομπελίστας, θα τον ξέρουν εκείνοι οι φοιτητές που σπουδάζουν φυσική και μαθηματικά, πήρε 50 νομπελίστες και τους ζήτησε να του αποδείξουν αν με τον νόμο των πιθανοτήτων μπορεί να σχηματιστεί ένα ανθρώπινο μάτι. Γιατί μιλούν μερικοί για τον νόμο των πιθανοτήτων, ότι το σύμπαν κινείται μέσα στους νόμους των πιθανοτήτων και ότι όλα έχουν γίνει βάσει τον νόμο των πιθανοτήτων. Σε ένα απεριόριστο χρονικό διάστημα και τελικώς όλοι κατέληξαν ότι αυτό είναι αδύνατο. Όσο και να υπάρχει ο κόσμος, οποιασδήποτε συγκυρίες και να τύχουν συνδυασμοί πραγμάτων, δεδομένου ότι ο κόσμος δεν είναι αιώνιος, έτσι, το σύμπαν δεν είναι αιώνιο, ο Θεός είναι αιώνιος. Το σύμπαν είναι πεπερασμένο, δηλαδή κάποτε το σύμπαν θα σταματήσει. Κάποτε θα σβήσει η ενέργεια του σύμπαντος. Αν ο Θεός δηλαδή δεν επέμβει και δεν το κάνει αυτός όπως θέλει, όπως λέει και η Αποκάλυψη, αλλά όπως λέει και η επιστολή του Πέτρου, που λέει όλα τα στοιχεία του κόσμου θα πυρικαυθίσονται, θα καούνε δια μιας και θα γίνει μια μεταβολή της ύλης, οπότε θα έχουμε τη γέννηση ενός νέου κόσμου, ο οποίος δεν θα έχει καμιά σχέση με αυτόν τον κόσμο, ίσως δεν είναι και υλικός κόσμος όπως τον ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί κατά την παλιγενεσία, ούτε ξέρουμε τη σύσταση αυτής της πόλεως που περιγράφει η Αποκάλυψη, που λέγεται η πόλη Σιών, η νέα Σιών, η νέα Ιερουσαλήμ δηλαδή, που κατεβαίνει από τον ουρανό και τη βλέπει ο Άγιος Ιωάννης σαν ένα κυριολεκτικά κόσμημα, ένα διαμάντι το οποίο έχει πύλες κλπ. Και τα περιγράφει στην Αποκάλυψη, στα κεφάλαια, τα τελευταία κεφάλαια, μάλλον το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, περιγράφει τον τόπο όπου οι εκλεκτοί του Θεού θα αναπαύονται, θα συναγελάζονται με τον Θεό και ο Θεός θα τους φωτίζει, διότι δεν υπάρχει φως, λέει εκεί, όπως είναι ο ήλιος εδώ στα ηλιακά συστήματα, αλλά θα φωτίζονται όλα τα πάντα από τον ίδιο τον Κύριο. Υπάρχουν έγγραφες διακηρύξεις όλων αυτών των επιστημόνων ότι μόνο με την επενέργεια κάποιης ανωτέρας διανοίας ερμηνεύεται η δημιουργία των κόσμων και ακριβώς η δημιουργία του ανθρώπου. Ας αφήσουμε όμως τα πράγματα αυτά και ας πάρουμε λίγο την Παλαιά Διαθήκη, μια και σήμερα ο πατέρας Νεκτάριος δεν μπόρεσε να έρθει μαζί μας και θα κάνω εγώ την εκπομπή, αλλά την επόμενη φορά θα έχουμε τον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος ασχολείται με το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης, αγαπητοί φίλοι, και αυστηρός μάλιστα έχει δείξει, ας πούμε, τα σημεία αυτά, ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι όπως την λένε οι κατήγοροι της, αλλά η Παλαιά Διαθήκη είναι απόδειξη του ότι ο Θεός επεμβαίνει μέσα στην ιστορία του ανθρώπου και τον καθοδηγεί με τον καλύτερο τρόπο, αν ο άνθρωπος είναι καλοπροαίρετος. Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος απέχει από τα συμβάντα και τα γεγονότα. Απόδειξη ότι επί 40 χρόνια μέσα στην έρημο, καθημερινά ο Μωυσής επικαλούνταν τη δύναμη του Θεού και είχε την προστασία του Θεού και όλοι οι καλοπροαίρετοι Ισραηλίτες, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν για τις αμαρτίες τους, για τα κινήματα, για τις διάφορες ακαταστασίες και την άλλαξο, το ότι άλλαζαν πίστη και πήγαιναν με το Βάλ και το Μολόχ και με όλα αυτά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Θεός δεν τους επέτρεψε να μπουν στη γη της Απαγγελίας, αυτή η γενεά των Ισραηλιτών, αλλά μόνο ο Ιησούς του Ναβί, με κάποιους ίσως, και αυτός ο Ιησούς του Ναβί εκεί δημιούργησε ένα νέο Ισραήλ, μια νέα κατάσταση πλέον μέσα στην γη της Επαγγελίας, την Παλαιστίνη, η οποία τους είχε υποσχεθεί ο Θεός από τον Αβραάμ, από τους χρόνους του Αβραάμ, ότι θα πάνε σε μια χώρα που μέλι και γάλα. Λοιπόν, η Παλαιά Διαθήκη. Ένα πρώτο επιχείρημα, πάρα πολύ σοβαρό επιχείρημα, το οποίο πρέπει να θέσουμε κι εμείς
σοβαρά υπόψη μας, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι και εκείνο που πρέπει πρώτα να πούμε, αποστομώνοντας τους κατηγόρους Παλαιάς Διαθήκης, είναι η υποκρισία την οποία έχουν όταν λένε ότι εμείς παραδεχόμαστε τον Ιησού Χριστό και την Καινή Διαθήκη, αλλά δεν παραδεχόμαστε τον Μωυσή και τους Εβραίους και την Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ο ίδιος Θεός είναι και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Και όπως είπε κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε την εφαρμογή πρωτόγονης τακτικής από τον Θεό, παραδείγματος χάρη, όπως εκεί που καίει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, διότι έκρινε ο Θεός ότι δεν έπρεπε να ζουν περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι, και μην το παίρνουμε εμείς ότι τους κατάστρεψε και επειδή τους μισούσε, τους κατάστρεψε επειδή ακριβώς τους αγαπούσε και δεν ήθελε να συνεχίσουν αυτή την κατρακύλα που είχαν αρχίσει και δεν σταμάταγε με τίποτα. Σταμάτησε το κακό με το θάνατό τους ο Θεός. Μην το παίρνουμε λοιπόν ότι πάντοτε ο θάνατος είναι κακός, διότι ο Θεός επιτρέπει το θάνατο και σε νέους ανθρώπους, αν δει ότι συμφέρει την ψυχή αυτή να φύγει από αυτόν τον κόσμο πρωτύτερα. Είναι μυστήρια του Θεού, θα μου πείτε αυτά, και εύκολα δεν μπορεί κανείς να τα ερμηνεύσει και να πει επάνω σε αυτά, διότι έχουν πάρα πολλές παράμετρους να σκεφτεί κανείς. Και όπως είχαμε πει, και τα νήπια που κατηγορούν ότι σφάγισαν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, λένε, έγινε αιτία να σφαγούν τα νήπια, είναι λάθος και αυτό. Διότι ο Θεός δεν τα νήπια αυτά τα έκανε αγίους. Ενώ αν έμεναν τα νήπια, το είπαμε και σε μια άλλη εκπομπή, μπορεί να γινόντουσαν σταυρωτές του Χριστού και να είχαν κυριολεκτικά την ουράνια βασιλεία. Ενώ τώρα την κέρδισαν με τη θυσία αυτή που έκαναν, το ότι δεν έζησαν σε αυτόν τον κόσμο, κέρδισαν την αιώνια ζωή. Είναι μάρτυρες, οι πρώτοι μάρτυρες του Χριστού είναι αυτές οι 14.000 των νηπίων που έσφαξε ο Ηρώδης, ο Θηριώδης, η Ρώδης, η Αλεπού αυτή, ο οποίος πάπο προς πάπον, πονηρή γενιά υπήρξε. Λοιπόν, λένε ότι εμείς δεχόμαστε τον Χριστό, όλα και όλα, την Καινή Διαθήκη εμείς τη δεχόμαστε. Ωραία λοιπόν, αφού δέχεστε την Καινή Διαθήκη, πρέπει να δεχτείτε και τον Χριστό. Έτσι δεν είναι? Ναι, τον δεχόμαστε τον Χριστό. Ο Χριστός ήταν αληθινός, έκανε θαύματα, σου λένε. Αυτοί οι υβριστές της Παλαιάς Διαθήκης τα λένε αυτά. Και τους λες μετά, μα ο ίδιος ο Χριστός μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη. Και ο ίδιος μιλώντας, της αποδίδει το κύρος της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν παραδέχεται ότι υπήρξε ο κατακλυσμός του Νόε, όταν παραδέχεται ότι υπήρξε ο Αβραάμ και ότι ήταν προπάτορας και ότι ήταν πατριάρχης, από τους πρώτους πατριάρχες ήταν ο Αβραάμ, δηλαδή εκλεκτός του Θεού άνθρωπος, Άγιος θα λέγαμε, έτσι, παρόλο τα σφάλματα που έκανε ο Αβραάμ, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αμαρτήσει, έτσι, και αυτό μας δημιουργεί και μας μία έτσι ανασάνουμε, διότι βλέπουμε την αμαρτωλότητα τη δικιά μας, αλλά ελπίζουμε. Λοιπόν, ένα είναι ότι αποδέχεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός την Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε ότι αναφέρει μια προφητεία, έτσι θα πάρουμε λίγα στοιχεία, να το ξαναθίξουμε το θέμα αυτό γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, που λέει ότι είπε ο Κύριος στο Κυρίο μου, κάθισε στα δεξιά μου, ώστε του βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Άρα ο Χριστός παραδέχεται το Δαβίδ της Παλαιάς Διαθήκης, εκτός αν δεν παραδεχόμαστε, δεχόμαστε Κύριε, λέει, και το Χριστό. Λοιπόν, να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα. Όταν ο Χριστός άρχισε να δίνει την εντύπωση πλέον ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, δεν τους το έλεγε στους Φαρισαίους ειδικά, δεν το έλεγε κατά πρόσωπο, διότι ήξερε τις αντιδράσεις τους, αλλά το έλεγε σιγά σιγά, το είπε στους μαθητές του, το είπε στη Σαμαρίτιδα, αν θυμόσαστε εκεί στο πηγάδι του Σιχάρ, ότι αυτός που σου μιλάει, αυτός είναι που περιμένεται ο Μεσσίας, είπε στη Σαμαρίτιδα. Το είπε στον τυφλό, όταν του λέει ποιος είναι Κύριε αυτός, λέει, για να τον πιστέψω. Λέει, αυτός που σου μιλάει τώρα είναι ο Υιός του Θεού και ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Τους είπε λοιπόν σε μια στιγμή, για ελάτε να μου εξηγήσετε εσείς που εξηγάτε την Παλαιά Διαθήκη, τι σημαίνει εδώ, τι είναι αυτό που λέει ο Δαβίδ, διότι ο Δαβίδ ήταν παραδεκτό και όντως είναι παραδεκτό και από τον Χριστό και από όλους τους προφήτες, ότι ο Δαβίδ ήταν θεόπνευστός. Δηλαδή, αυτά που έγραφε ήταν υπό την επίρρεια του Αγίου Πνεύματος και επομένως ήταν αλάνθαστα, διότι το Άγιο Πνεύμα δεν κάνει λάθη όπως εμείς οι άνθρωποι. Γράφει λοιπόν τους εξής μυστηριώδεις στίχους ο Δαβίδ. Θα πούμε και πού τους αναφέρει, σε ποιο σημείο της Παλαιάς Διαθήκης. Ναι, λοιπόν, θα το βρούμε και αυτό. Τι λέει?
γράφει ο Δαβίδ 1000 χρόνια π.Χ. και λέει: είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, με κεφαλαία το Κύριος, κάθισε στα δεξιά μου μέχρι να βάλω τους εχθρούς του κάτω τα πόδια σου υποπόδιο, δηλαδή να τους πατάς. Σκαμνάκι θα πει υποπόδιο, εκεί που ανακουμπάμε τα πόδια μας όταν ξεκουραζόμαστε. Έτσι θα τους κάνω τους εχθρούς σου, δηλαδή να τους πατάς κάτω, να μην υπάρχουν πια για σένα. Αλλά λέει, πόσος Κύριος είχε ο Δαβίδ. Εδώ μας φαίνονται δύο Κύριοι ότι έχει ο Δαβίδ. Αλλά βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο δεύτερος αυτός Κύριος είναι κατά σάρκα απόγονος του Δαβίδ. Μετά από πολλές γενναίες δηλαδή έρχεται ο Χριστός από τον Δαβίδ. Μετά από 14 γενναίες, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, 14 γενναίες έρχεται ο Χριστός από τον Δαβίδ. Από Δαβίδ μέχρι Ιωσήφ οι γενναίες 14 νομίζω λέει. Ή μέχρι Μετικεσίας και από Μετικεσίας μέχρι αυτό, εν πάση περιπτώσει, πάντως είναι απόγονος του Δαβίδ ο Χριστός. Από το γένος Δαβίδ είναι και η Παναγία και ο Χριστός και ο εντός εισαγωγικών πατέρας κατά σάρκα, που δεν ήταν πατέρας βέβαια, ο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν προστάτης, αφού ο Χριστός γεννήθηκε δι' επενεργίας του Αγίου Πνεύματος και της Μαρίας της Παρθένου, όπως λέει και ο Ισαΐας. Και αυτός προ Χριστού τα είπε. Λοιπόν, είπε ο Κύριος τον Κύριό μου. Ποιος είναι ο δεύτερος Κύριος? Έχει δύο Κύριους ο Δαβίδ. Τρεις Κύριους έχει κανονικά ο Δαβίδ. Τον Πατέρα, τον Υιό και τον Άγιο Πνεύμα. Εδώ όμως μιλάει για τον Πατέρα και τον Υιό. Και δεν μπορούσαν να το καταλάβανε βέβαια ότι ήταν αληθινό αυτό που έλεγε ο Χριστός. Ότι πραγματικά αυτός είναι ο δεύτερος Κύριος. Και έφυγαν και δεν απάντησαν, διότι ήξεραν ότι δεν είχαν τίποτα, αποστομώθηκαν και δεν είχαν τι να απαντήσουν. Ότι ο δεύτερος Κύριος που αναφέρει ο Δαβίδ στον ψαλμό αυτό είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να ονομάζει τον εγγονό του ο Δαβίδ Κύριο? Τι συμβαίνει εδώ? Συμβαίνει ότι ναι, είναι από τη φυλή του Δαβίδ ο Ιησούς Χριστός, αλλά είναι και Υιός Θεού και Θεός, γι' αυτό ονομάζεται και Κύριος Γιαχβέ στο πρωτότυπο της εβραϊκής βίβλου. Δηλαδή στους ψαλμούς του Δαβίδ, στο πρωτότυπο, η λέξη Γιαχβέ ισχύει για το Κύριος. Η λέξη Κύριος μεταφράζεται στα ελληνικά Γιαχβέ. Κύριος στα ελληνικά, Γιαχβέ στα εβραϊκά. Επομένως λοιπόν, υπάρχουν δύο Κύριοι. Πιστεύω να έγινα κατανοητός, διότι αυτά αν δεν τα καταλάβουμε, αγαπητοί φίλοι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε την έννοια των πραγμάτων στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο στίχο 18, λέει: μπήκε ο Ιησούς στη συναγωγή και άνοιξε την Παλαιά Διαθήκη και βρήκε εκεί τον προφήτη Ισαΐα και διάβασε εκεί που λέει πως «Πνεύμα Θεού είναι επάνω μου, διότι με έχρισε ο Θεός και με έστειλε να δώσω μήνυμα χαρμόσυνο». Πού? Στους φτωχούς, στους απογοητευμένους, να κηρύξω απελευθέρωση στους αιχμαλώτους, να ξαναδούν οι τυφλοί και να περπατήσουν οι χολοί και νεκροί να αναστηθούν κλπ. Κλπ. Έχει κι άλλα. Και όταν τα είπε αυτά ο Χριστός, σταμάτησε, τους κοίταξε όλους μέσα στη συναγωγή και τους είπε, αφού εκτύλιξε πάλι το βιβλίο, ήταν έτσι από αυτά που στρίβουν τα βιβλία, τα στρογγυλά, το έχει μάλιστα και το φίλμ αυτό του Τζεφιρέλη, την έχει αυτή τη σκηνή που μπαίνει στην εισαγωγή και τους διαβάζει στην αγωγή και διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα. Αυτό το έκανε ο Χριστός 30 χρονών όταν ήταν, όχι για τίποτε άλλο, αλλά από τότε και πέρα βγαίνει στη δημόσια ζωή και αποκαλύπτει στους ανθρώπους την αλήθεια του Θεού και την αλήθεια ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και Θεός, ο Κύριος, ο Μεσσίας, αυτό που περιμένουν όλος ο κόσμος. Λοιπόν, τι λέει? Σήμερα εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία μπροστά στα μάτια σας και στα αυτιά σας που ακούσατε. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτός που λέει ο Ισαΐας αυτή τη στιγμή. Εγώ θα είμαι εκείνος ο οποίος θα ανοίξω τα αυτιά των κουφών. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα δουν οι τυφλοί, αν θέλετε και πνευματικά, δηλαδή θα μάθουν την αλήθεια του κόσμου οι άνθρωποι, γιατί είμαστε τυφλοί αν δεν ξέρουμε τον κόσμο. Αλλά θεράπευσε και σωματικά τυφλούς ο Κύριος. Και μάλιστα τυφλούς οι οποίοι δεν είχαν μάτια καθόλου. Είχαν μόνο κόγχες των ματιών, άδειες. Έχετε δει τα κρανία? Ένα κρανίο που έχει ένα χώρο στο κάθε μάτι μέσα που είναι άδειο, η νεκροκεφαλή.
Εκεί μπαίνει ο βολβός του οφθαλμού. Αυτοί δεν είχαν ούτε καν βολβό. Εκείνος ο τυφλός, ο γενετής τυφλός, δεν είχε βολβούς καθόλου, δεν είχε μάτια. Δεν είχαν διαπλαστεί καθόλου τα μάτια του. Από διαμαρτία περί την διάπλαση, όπως λέμε ιατρικώς, ας το πούμε και έτσι. Δεν είχαν σχηματιστεί καθόλου τα μάτια του. Ήτανε γούβες. Εκεί έβαλε πυλό. Ο Χριστός έφτιαξε, λέει, κάτω και πήρε λίγο πυλό και τον έβαλε εκεί για να δείξει ότι εγώ ήμουν εκείνος ο οποίος έφτιαξα και τον Αδάμ από πυλό. Έτσι, για τους νοήμονες. Με πυλό έφτιαξα το σώμα σας και με πυλό θα φτιάξω τα μάτια αυτού που δεν έχει μάτια. Λοιπόν, είδαν και τυφλοί, σωματικά τυφλοί και είδαν το φως του ήλιου, αλλά και πνευματικά τυφλοί με τον Χριστό είδαν το φως της αποκαλύψεως του Θεού Λόγου, είδαν το φως της αληθείας, της ζωής και έγιναν και αυτοί φως με τη σειρά τους, γνωρίζοντας μύστες δηλαδή του Χριστού, διότι πραγματικά μύστης αυτής της ζωής λέγεται εκείνος ο οποίος γνωρίζει καλώς τον Ιησού Χριστό και γίνεται κατά χάριν Θεός μετά τη φυγή από αυτόν τον κόσμο, αν θέλει ο Θεός δηλαδή, γινόμαστε μετά κατά χάριν Θεοί κοντά στο Χριστό. Και μετά από αυτό, ας πούμε και 2-3 άλλα σημεία, στα οποία θα επανέλθουμε όπως είπαμε. Στο Ματθαίο, στο 24ο κεφάλαιο, εκεί που μιλάει για την Ιερουσαλήμ και το τέλος του κόσμου, λέει ότι όπως ήταν οι ημέρες του Νόε, έτσι θα είναι και η παρουσία μου, η Δευτέρα παρουσία μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το εξηγεί ο ίδιος. Τις ημέρες του Νόε έτρωγαν και έπιναν και ήρθε ο κατακλυσμός και τους άρπαξε όλους. Έτσι θα συμβεί και με τη Δευτέρα παρουσία. Θα έρθει ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένετε, όπως ο κλέφτης μες τη νύχτα και κατά τον χρόνο της δεν το ξέρει, τον χρόνο της παρουσίας δεν το ξέρει κανείς από τους ανθρώπους. Θα υποθέσουμε, ας πούμε, σιγά σιγά, αν οι άνθρωποι που θα βρίσκονται την εποχή της Δευτέρας παρουσίας που δεν ξέρουμε πότε είναι, από τα σημεία που θα γίνονται και από αυτά τα πράγματα που έχει πει ο Κύριος ότι θα συμβούν τότε, για τους πολέμους, για τους σεισμούς, για το 666, για τους δύο προφήτες, για τον Αντίχριστο, για τόσα πράγματα τα οποία θα έρθουν και θα δέσουν και θα γίνει αυτό που ο Κύριος ξαφνικά μέσα στη νύχτα θα έρθει η κρίση, η Δευτέρα παρουσία, η ατελέσθητος 8η ημέρα της δημιουργίας, η οποία δεν έχει ακόμα γίνει, γιατί η δημιουργία έχει 7 μέρες μέχρι τώρα. Η 7η ημέρα είναι το Σάββατο και η πρώτη μέρα είναι η Κυριακή. Η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι η Κυριακή και η 7η ημέρα είναι το Σάββατο. Η 8η ημέρα θα είναι και αυτή και Κυριακή, αλλά μια Κυριακή που δεν θα μοιάζει σαν τις άλλες. Μια Κυριακή τόσο μεγάλη, απέραντη Κυριακή, η οποία δεν τελειώσει ποτέ. Ατελέσθητος θα είναι η 8η ημέρα και η παρουσία του Κυρίου διαρκείς εις τον αιώνα των αιώνων. Αυτά είναι λοιπόν. Και όσοι γνωρίζουν αυτά, τα ενστερνίζονται και με αυτά συνεχώς τα κυκλοφορούν μες στη διάνοιά τους. Και βλέπουμε όταν κυκλοφορήσει ο άνθρωπος μες στη διάνοιά του το Λόγο του Θεού, πόσο εφραίνεται η ψυχή του, η καρδιά του εφραίνεται, ευχαριστιέται. Και αυτό το δίνει δώρο ο Θεός εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με το Λόγο του, έστω αναξίως. Δεν έχει σημασία αυτό. Ξέρουμε ότι είμαστε η τελευταία τροχή της αμάξης, είμαστε ανάξιοι. Όντως, δεν υπάρχουν σήμερα αναστήματα σαν τον Άγιο Βασίλειο και σαν τον Άγιο Γρηγόριο και σαν τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και έχουμε εμείς το πλεονέκτημα, προσέξτε να δείτε τι ηρωνία, τραγική ηρωνία, το πλεονέκτημα, παρόλο που δεν είμαστε άνθρωποι τόσο αγιοπνευματικοί στην εποχή μας, αλλά είμαστε κατωτέρας πνευματικότητος, έχει κατέβει δηλαδή ο πύχης, σαν να λέμε έτσι, να το μιλήσουμε και λίγο πιο κοινά και ποδοσφαιρικά, έτσι, έχει κατέβει ο πύχης σήμερα και δεν υπάρχουν τα αναστήματα αυτά τα παλιά των Αγίων, έτσι, που κι αν υπάρχουν είναι ελάχιστα και μετρημένα στον πλανήτη, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, ελάχιστοι αυτοί οι άνθρωποι. Η πλειονότητα η δική μας είμαστε κατωτέρας, έτσι, ποιότητος να το πούμε, από ότι οι πρώτοι χριστιανοί. Εν τούτης ο Θεός τι κάνει? Μας επιτρέπει να έχουμε τη δυνατότητα, την οποία δεν είχαν αυτοί. Μας επιτρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε τώρα από ένα σημείο, από το στούντιο μέσα, και να ακούει ένας δορυφόρος πού. Να το μεταφέρει το μήνυμα αυτό που λέμε εμείς αυτή τη στιγμή τώρα, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Ρωσία, οπουδήποτε υπάρχει δορυφορική σύνδεση. Φοβερό πράγμα.
Αυτό αν το είχε ο Άγιος Χρυσόστομος που το πόθησε και είπε ότι να είχα λέει ένα βουνό, να ανεβώ στην κορυφή και να έχω τόσο δυνατή φωνή, ούτως ώστε να με ακούει όλη η πολιτεία, να βγουν έξω λέει στις ταράτσες και να κάθονται και να μ' ακούνε. Και να μιλάω εγώ από 10 χιλιόμετρα μακριά από την κορυφή του βουνού και αυτοί να μ' ακούνε. Και έγινε αυτό. Αυτό έγινε, αυτή ήταν η προφητεία που έκανε ο Άγιος. Διότι σήμερα ο αναμεταδότης αυτό κάνει. Έχει μια φωνή που ακούγεται σε όλη τη γη. Άρα λοιπόν, βλέπετε αγαπητοί φίλοι, τώρα που εμείς δεν έχουμε τις δυνάμεις αυτές που είχαν, δεν βάζω τον εαυτό μου διότι εγώ είμαι τελευταίος, αλλά μιλάω και για τα αναστήματα τα μεγάλα, τους ανθρώπους της Ιεραποστολής, τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν έργο, τους αρχιερείς μας, τους διαφόρους που πηγαίνουν από εδώ και από εκεί και μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Υπάρχει δυνατότητα σήμερα από το σταθμό της Εκκλησίας, τον δικό μας, της Εκκλησίας της Ελλάδας, της Πυριακής Εκκλησίας, να μεταδίδεται αυτό το σήμα μέσω του δορυφόρου, μέσω του ίντερνετ, και αυτό είναι ένα επίτευγμα, σε οποιοδήποτε εκεί κάθεται στην Αμερική στο σπίτι του και λέει τι να κάνω τώρα, ας κάτσω στο κομπιούτερ να δω έτσι ορισμένα πράγματα και πληκτρολογεί και βγάζει ας πούμε εκεί το πρόγραμμα της Εκκλησίας, ας πούμε, της Ελλάδας στην Αθήνα. Τι γίνεται, ακούει τον ομιλητή του σταθμού σαν να είναι στο ένα μέτρο, δίπλα του, σαν να είναι μέσα στο σπίτι του. Πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν το είχαν οι παλιοί ομιλητές και άγιοι, ούτε ο Κοσμάς ο Εντολός που έλεγε και αυτός ότι θα έρθει μια μέρα που θα μιλάμε από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη δηλαδή, πόλη τη λέγανε την Κωνσταντινούπολη, μέχρι τη Μόσχα, θα μιλάνε δύο άνθρωποι λέει, σαν να είναι στα διπλανά δωμάτια. Και εκεί έκανε, πάση φανώς, την ανακάλυψη του ραδιοφώνου, της τηλεπικοινωνίας, της ασύρματης ή της ενσύρματης επικοινωνίας που έχουμε κι εμείς σήμερα με τα μακρά, τα βραχαία κλπ, τα μεσαία κύματα και με τα υπερκύματα τώρα που υπάρχουν και βγαίνουμε στο δορυφόρο, έξω από τη γη βγαίνει η φωνή του ανθρώπου και όπως μου λέει και ένας αγαπητός φίλος στρατηγός, ο κύριος Κωνσταντίνος, μου είπε το εξής, ότι δεν μπορούσα να καταλάβω, μου λέει, πώς είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Με πράγματα τα οποία δεν μπαίνουν στη διανόηση του ανθρώπου, ναι. Πράγματα τα οποία δεν μπαίνουν στη διανόηση του ανθρώπου, όντως. Και όταν είδα, λέει, κάποτε τον Αμερικάνο, τον Κλίντον, να μιλάει, μου λέει, και να τον ακούνε στη Βαγδάτη, λέει, να τον ακούνε, λέει, στην Γαλλία, στην Ελλάδα, παντού σε όλο τον κόσμο, στην Κίνα. Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να είναι πανταχού παρών μέσω της τηλεοράσεως και δεν μπορεί να είναι ο Θεός πανταχού παρών, ο οποίος στο κάτω-κάτω είναι απείρως ισχυρότερος από τις τηλεοράσεις και από τα μέσα τα δικά μας, δεν μπορεί να είναι πανταχού παρών? Αστείο πράγμα λοιπόν. Ο Θεός όντως είναι πανταχού παρών και την παρουσία Του πρέπει να την αισθανόμεθα ανά πάσα στιγμή για να μην αμαρτάνουμε, έτσι, ούτε στα σκοτεινά, ούτε στα φωτεινά, ούτε μεταξύ ανθρώπων, ούτε μόνοι μας. Να ξέρουμε ότι παρακολουθείτε άγρυπνα η ζωή μας από το Θεό, όχι για να μας κατασκοπεύει ο Θεός, αλλά επειδή μας αγαπάει και σε κάθε περίπτωση, εάν πέσουμε, στέλνει τον άγγελό του να μας σηκώσει και αν είμαστε σε κίνδυνο θανάτου, να μας βοηθήσει να επανέλθουμε στη ζωή. Άπειρα θαύματα κάνει ο Κύριος διαμέσω του φύλακα αγγέλου μας, των Αγίων, της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων εκείνων οι οποίοι είναι σύμβουλοι στο Θεό και οι οποίοι μιλούν προς το Θεό. Θα μείνουμε όμως σήμερα εδώ, σε αυτά που είπαμε μόνο, τα λίγα. Έχουμε κι άλλο να παρουσιάσουμε, όπως την περίπτωση του Ηλία, του Αδάμ, του Ιωνά, του Μωυσή και τα επιχειρήματα αυτά για την Παλαιά Διαθήκη, ούτως ώστε να καταλάβουν οι καλοπροαίρετοι από εκείνους οι οποίοι λένε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ενός άλλου Θεού, μοβόρου Θεού, να καταλάβουν ότι είναι ο ίδιος ο Θεός, αλλά αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα της προσεγγίσεως, αυτοί δεν έχουν τη γνώση, την απαραίτητη, να καταλάβουν και να ερμηνεύσουν τα γεγονότα με τον σωστό τρόπο. Διότι στο κάτω-κάτω, όταν βλέπουμε έναν Άγιο να πέφτει, όπως είναι ο Δαβίδ που έπεσε στο αμάρτημα της πορνείας και του φόνου, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, αυτό δεν είναι επένετο από το Θεό, όταν το έπαθε ο Δαβίδ αυτό. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, αν και ήταν βασιλιάς, κρίστηκε σε ένα λάκκο, λέει, μέσα και από το πρωί μέχρι το βράδυ έκλαιγε και δεν έτρωγε ούτε έπινε, παρά μόνο τα δάκρυά του, λέει, έπινε. Και αυτό το έκανε όχι για τους ανθρώπους, διότι ήταν βασιλιάς και δεν θα του κάνανε κανένας τίποτα, ούτε έλεγχο θα είχε ούτε τίποτα, αλλά επειδή ο προφήτης Νάθαν του είπε, εσύ του λέει, είσαι αυτός ο οποίος έκανε αυτό το έγκλημα, και μέσα του λέει, Θεός, να σου το πω,
για να έχει επίγνωση τι κάνει. Και μετανόησε ο Δαβίδ και από τότε συγχωρέθηκε από τον Θεό. Ο μετανοών και ο συντριμμένο, καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό ούκ εξουδενώσει. Εκείνον άνθρωπο, τον άνθρωπο ο οποίο έχει γίνει χώμα, δηλαδή στην κυριολεξία έχει μετανοήσει, έχει συναισθανθεί εις βάθος την αμαρτωλότητά του και το έγκλημά του, ο Θεός τον ανεβάζει σιγά σιγά, του λέει καλά, έλα τώρα αφού είσαι έτσι, θα σε παρηγορήσω και μην ξανακάνεις αυτό το πράγμα το οποίο έκανες πριν. Επομένως, δεν επικροτεί η Παλαιά Διαθήκη κάποιες λαδιές, κάποια αμαρτήματα, κάποιες παραλήψεις, κάποια ανοσιουργήματα που κάνουν ακόμα και άγιοι άνθρωποι, σαν παραδείγματα προς μίμηση, αλλά παραδείγματα προς αποφυγή. Γι' αυτό λέμε για τον Νόε, για τον Λότ, ότι πέσανε σε παραπτώματα. Όχι ο Νόε, ο Λότ. Γι' αυτό λέμε ότι ο Δαβίδ και ο... και άλλοι πολλοί. Ο Ιωνάς παράκουσε, ο Δαβίδ αμάρτησε, ο Μωυσής. Και ο Μωυσής έπεσε σε παράπτωμα. Ο Μέγας Μωυσής έπεσε σε παράπτωμα. Αφενός με σκότωσε τον Αιγύπτιο στην αρχή, και γι' αυτό έφυγε για να μην τον πιάσουν και πολλοί έπεσαν σε αμαρτήματα τα οποία βέβαια στη διάρκεια μετενόησαν ειλικρινά και αγίασαν στη διάρκεια του χρόνου από το γεγονός ότι ταπεινώθηκαν, όπως ο Πέτρος ταπεινώθηκε μετά την άρνησή του και ο Παύλος ταπεινώθηκε στη Δαμασκό για το ότι κυνηγούσε τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Η ώρα μας λοιπόν πέρασε, να είστε καλά μέχρι την επομένη μας εκπομπή, όπου συν Θεό θα συνεχίσουμε για τα θέματα και του Ευαγγελίου της Καινής Διαθήκης, αλλά και το θέμα της Παλιάς Διαθήκης, το οποίο είναι φλέγον, για να σταματήσουμε, αν μπορέσουμε, να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις σε εκείνους τους ανθρώπους καλοπροαίρετους, οι οποίοι είναι έτοιμοι να παρασυρθούν και να πούν και αυτοί ότι η Παλιά Διαθήκη είναι ενός άλλου Θεού, μοβόρου, σκληρού και ανάλγητου και όχι του Θεού της αγάπης, όπως είναι η Καινή Διαθήκη. Είναι λάθος αυτό και στη συνέχεια θα μπορέσουμε με επιχειρήματα πάντα λογικά να αποδείξουμε ότι αυτά τα λάθη δεν πρέπει να τα κάνουμε εμείς, αλλά η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι και αυτές μέσα στην Εκκλησία μας, σαν βιβλία τα έχει διαλέξει η Εκκλησία μας και την Παλαιά, τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ότι είναι έγκυρα εξ Αγίου Πνεύματος και δεν έχουν σφάλματα και λάθη. Και θα το αποδείξουμε αυτό. Η Παλαιά Διαθήκη έδειχνε, σκηναγραφούσε τον Πατέρα Θεό και λίγο σιγά μέσα εκεί υπήρχαν και ενοίξεις για τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Η Καινή Διαθήκη σκιαγράφησε και έδειξε την αλήθεια του Θεού με την παρουσία του και την επιφάνεια του Θεού στον κόσμο, όπως είναι ο Κύριος μας. Και μετά την ανάληψη του Χριστού, δηλαδή με την Πεντηκοστή, έχουμε την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος περισσότερο να δρά το Άγιο Πνεύμα στη ζωή των μετά τον Χριστό ανθρώπων. Στη ζωή την μετά των Χριστών. Αλλά θα είπαμε, θα επανέλθουμε, να μην κάνουμε άλλο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή μας. Χαίρετε εν Κυρίω.